Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι στο εξώφυλλο του βίντεο και το σημερινό βίντεο έρχεται να απαλύνει οποιαδήποτε στενοχώρια προκάλεσε το χθεσινό σας. Θυμίζω πως το χθεσινό βίντεο ήταν με ένα νεαρό άνδρα 29 χρονών με πολύ παλιακό τρόπο σκέψης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία ενός ψυχοεκπαιδευόμενου και ψυχοθεραπευόμενου νεαρού ανδρός ο οποίος με έχει χαροποιήσει πάρα πολύ με την α, εξέλιξη του και με το update. Μου είχε γράψει πριν λίγες μέλες, καλημέρα αγαπημένη, ξεκίνησα να βλέπω το σημερινό βίντεο και θυμήθηκα που σου είχα στείλει και εγώ mail στις αρχές που σε γνώρισα και ήμουν μέσα στην κατάθλιψη. Δεν το έκανες βίντεο γιατί δεν προλάβαινε. Αν έχεις χρόνο τώρα θα χαρώ να ακούσω τι έχεις να πεις για τον τότε αυτό μου και φυσικά, για να κλείσουμε ευχάριστα την ιστορία, θα σου στείλω και ένα email για το πώς είμαι τώρα. Και μου λέει, μετά που το έχει στείλει, σημασία έχει να ακούσει ο κόσμος ότι αν υπάρχει θέληση μπορούμε να πετύχουμε πολλά παρά τις δυσκολίες και να πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία, μπας και ηρεμήσουν οι άνθρωποι, τα πλάσματα. Λοιπόν, είναι Κύπριος σου και πολύ αγαπητός σε εμένα, τον οποίο τον έχω γνωρίσει, θα σας πω. Λοιπόν, μου γράφει 9 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή 3,5 χρόνια πριν. «Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Μεγάλωσα σε ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον με έναν πατέρα που από τότε που θυμάμαι μου έδειχνε το μίσος του τόσο λεκτικά όσο και σωματικά». Ο λόγο ήταν γιατί έμοιαζα στον παππού μου, τον οποίο επίση μισούσε. Η μητέρα μου ήταν στο πλευρό μου μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, δηλαδή μέχρι και που τελείωσα το στρατό. Στην Κύπρο τα γόρια πάνε στο στρατό αμέσω μετά που τελειώνουν το σχολείο, δεν πάνε μετά τι σπουδέ του όπω έχουν την επιλογή να κάνουν στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, οι γονεί μου χώρισαν μετά από 30 χρόνια γάμου, τα οποία ήταν γεμάτα λεχτική και σωματική βία από την πλευρά του πατέρα μου και το διαζύγιο ήρθε την περίοδο που εγώ πήγα στο στρατό. Με τα αδέρφια μου οι σχέσει είναι τυπικέ. Είμαστε πολύ τεχνικό Έχει πολλά αδέρφια ο φίλο. Όταν χώρισαν οι γονεί μου, εγώ ήμουν 18 και υπήρχαν ακόμη και μικρότερα αδέρφια. Και μπορώ να πω ότι χάρηκα γιατί καταφέραμε εγώ και τα μικρότερα αδέρφια μου να ξεφύγουμε από αυτό το τοξικό περιβάλλον. Χάρηκα. Χάρηκα. Γιατί καταφέραμε να ξεφύγουμε από αυτό το περιβάλλον. Από μικρός έβλεπα άλλες οικογένειες που ήταν πιο αγαπημένες και και τότε ήταν που αποφάσισα ότι ήθελα και για μένα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή αντί να φθονίσει τις άλλες οικογένειες που να είναι χαρούμενες και πιο υγιείς και να γεμίσει μιζέρια όπως κάνει ένας τοξικός άνθρωπος αποφάσισε ότι θέλει και για τον εαυτό του το ίδιο. Αυτή είναι μια υγιής μορφή ζήλιας να λες τι ωραία που είναι αυτή μια ευτυχισμένη οικογένεια και εγώ θα κάνω στη ζωή μου μια ευτυχισμένη οικογένεια ή θα κάνω τη ζωή μου ευτυχισμένη. Ήθελα να ξεφύγω από το κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον και τη βία. Αγάπη μου. Ήθελα να γίνω κάποιο κάτι. Στο δημοτικό ήμουν μέτριος μαθητής και τράβλιζα τόσο πολύ σε σημείο να φοβάμαι να μιλήσω στην τάξη. Στην πέμπτη δημοτικού ευτυχώ είχα ένα δάσκαλο που με ξεκλείδωσε. Πίστεψε σε μένα και μου είπε το πρώτο μπράβο. Στην έκτη δημοτικού μου είπε σου βάζω άριστα και με αυτό θέλω να πορευτείς τη ζωή σου. Στο γυμνάσιο συνάντησα δυσκολίε, αλλά από την τρίτη γυμνασίου και στο Λύκειο έπαιρνα αριστείο κάθε χρόνο. Μπράβο αγαπή μου. Εγώ ο τραυλός μέτριος προς κακός μαθητής του Δημοτικού. Πόση μεγάλη σημασία έχει στη ζωή ενός ανθρώπου να συναντήσει μέντορες και να συναντήσει καλούς δασκάλους και αγαπητικούς δασκάλους. Είχα αποφασίσει τι ήθελα να σπουδάσω και την πρώτη φορά απέτυχα για 0,2 βαθμούς. Τον δεύτερο χρόνο στο στρατό διάβαζα για να δώσω ξανά εξετάσεις για να μπω στη σχολή που ήθελα. Ήμουν αποφασισμένος και αφοσιωμένος. Έλεγα ή αυτό ή τίποτα. Μπράβο αγόρι μου. Και τα κατάφερα. Μπήκα στη σχολή που ήθελα τέταρτος από όλη την Κύπρο. Μπράβο αγάπη μου και είναι και δύσκολη σχολή. Δεν λέω τη σχολή για να μην αποκαλύψω στοιχεία που μπορεί να ταυτοποιούν ταυτόντα του φίλου, αλλά ξέρω ποια σχολή είναι και είναι δύσκολη σχολή κάποιο να μπει. Μπράβο σου! Και οι Κύπροι δεν το κάνουν πολύ συχνά να δίνουν ξανά εξετάσει εισαγωγικέ για το πανεπιστήμιο, ενώ στην Ελλάδα είναι κανόνα τα παιδιά να επαναλαμβάνουν τι πανελίνε μέχρι να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Και στην Κύπρο πρέπει να το κάνουμε αυτό, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε. Έδωσε μια φορά εξετάσει εισαγωγικέ, τι λέμε εμεί στην Κύπρο, εισαγωγικέ για το πανεπιστήμιο και ε, απέτυχε, άρα σταμάτα. Μπορεί να ξαναδώσει. Θυμάμαι όταν είχα πει στον πατέρα μου ότι ήθελα να σπουδάσω, με έβρισε πάρα πολύ άσχημα, κάτι που συνήθιζε ούτω ή άλλω, λέγοντά μου πω ούτε αυτόν τον σπούδασε ο πατέρα του και πω ούτε τα άλλα μου αδερφιά σπούδασαν. Μ' Κατάφερα να φύγω από την Κύπρο να πάω στην Ελλάδα. Με βοήθησε η μητέρα μια φίλη μου που τη θεωρώ οικογένεια και ήταν η μόνη από την οικογένειά μου που ήρθε στην ορκομοσία μου, αγάπη. Η μητέρα μου με στήριζε στι σπουδέ μου τον πρώτο χρόνο, δίνοντα μου 300 ευρώ κάθε μήνα. Στο μεταξύ, εγώ θα έβγαζα τι σπουδέ με υποτροφίε και χορηγίε. Εδώ θέλω να πω ότι και η Δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου με υποτροφίε και χορηγίε έβγαλε τι σπουδέ και με πολύ κόπο, ε. Στο μεταξύ, η μάνα μου έμπλεξε με κάποιον, τη έτρωγε χρήματα και τη έλεγε να σταματήσει να με στηρίζει οικονομικά και πω όλοι οι φοιτητέ σπουδάζουν και δουλεύουν. Όταν με ενημέρωσε γι' αυτό, η μάνα μου έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τότε βίωσα την εγκατάλειψη και γράφει τη λέξη εγκατάλειψη με κεφαλαία και έτσι ε, ε, τονισμένα γράμματα. Μόνο μου σε μια ξένη χώρα, με την έννοια του χώρου, γιατί την Ελλάδα τη θεωρώ σπίτι μου πλέον, να πρέπει να βγάλω άλλα τέσσερα χρόνια σπουδών σε μια απαιτητική σχολή. Τότε ήταν που τον γκρίζο σύννεφο τη κατάθλιψη ξεκίνησε να με πλησιάζει. Στο μεταξύ, είχα κάνει και μια σχέση με κάποιον μεγαλύτερό μου που τελείωσε την ίδια περίοδο. Και έπειτα σε κάθε χωρισμό, αναβίωνα την εγκατάλειψη, νομίζοντα ότι κάθε φορά ερωτευω. Μέχρι το πέμπτο εξάμεινο, δηλαδή τα δυόμιση χρόνια των σπουδών, δεν χρωστούσα κανένα μάθημα. Έπειτα ξεκίνησα να εργάζομαι στον τομέα τη εστίαση γιατί είχα μείνει χωρί χρήματα. Συγκαλά η μάνα σου και ο τη μάνα σου. Καλή συνεξαρτόμενη και η μάνα σου. κρυφονάρχη, ίσως, κρυφονάρχησο, ίσως, δεν ξέρω. Είχα ενίκιο, λογαριασμού έπρεπε. Έρχεται η εξεταστική, κόβομαι σε όλα τα μαθήματα με τέσσερα και έπειτα έκανα δύο χρόνια να δώσω μάθημα. Σοκ, ε. Μου δημιουργήθηκε φοβία. μου δουλειά πανεπιστήμιο σπίτι, δεν έβγαινα, δεν έζησα φοιτητικά χρόνια. Στο τέταρτο έτος καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι βοήθεια από ψυχολόγο. Έκανα κάποιες ποραδικές συνεδρίες, όμως λόγω χρημάτων δεν μπορούσα να συνεχίσω και σε συνδυασμό με το γυμναστήριο κατάφερα να βρω τον εαυτό μου. Τουλάχιστον έτσι πίστευα. Κατάφερες να γίνεις καλύτερα. Το καλοκαίρι του 2017 γνωρίζω ένα παιδί στην ηλικία μου μέσω app με σκοπό το σεξ. Από την αρχή μου είπε ότι θα φύγει στο εξωτερικό και όλα καλά. Κρατήσαμε επαφή, ξαναβρεθήκαμε. Και τα καταλήξαμε να κάνουμε μια σχέση του καλοκαιριού πριν φύγει. Είμαστε μαζί συνέχεια, 24-7, 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο μεταξύ εγώ του είχα πει να το αφήσουμε αφού θα φύγει, φοβούμενος για το μετά και τελικά ενέδωσα και ο ίδιος ήθελε αποκλειστικότητα και είπε ότι έχουμε σχέση. Έρχεται η μέρα που φεύγει και χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Κλαίω κάθε μέρα, στο τηλέφωνο τσακωνόμαστε πολλές φορές, κλείνω εισιτήρια, πάω τον βρίσκω και βρίσκω έναν άλλον άνθρωπο. Γυρνάω στην Ελλάδα, ξανά τσακωμή και στο τέλος με κάνει μπλοκ από παντού. Πέφτω σε κατάθλιψη. Φεύγουν οι φίλοι μου. Χάνω του φίλου μου γιατί δεν αντέχαν τον κρίζο μου. Όταν δεν δούλευα με ένα σπίτι, χωρί μπάνιο, έβλεπα σειρέ και ταινίε. Μόνο έτρωγα σαβούρες. Κατάθλιψη. Είναι σύμπτωμα τη κατάθλιψη να μην βγαίνουμε έξω από το σπίτι, να καθόμαστε μέρε μέσα, να μην προσέχουμε τη διατροφή μα, τον μπάνιο μα κλπ. Κάπου εκεί ζήτησα ξανά βοήθεια. Μπράβο, αγαπητέ. Έβαλα στόχους να τελειώσω τη σχολή. Έκανα γλώσσες που πάντα ήθελα. Έκανα bodybuilding. Έκανα λίστες και ζούσα μέσα από αυτές. Έκανες λίστες δηλαδή με τα πράγματα που είχες να κάνεις. Περνούσαν οι μήνες. Ήμουν η σκιά του εαυτού μου. Ζούσα για να βάζω τίξ στις λίστες που έκανα. Έξω ήμουν απλώ οκ. Okay, όταν έμπαινα στο σπίτι ξεσπούσα σε λιγμούς. Ήταν παντού. Στο σπίτι, στα έπιπλα, στην πόλη, στις σκέψεις μου. Δεν έφευγε ποτέ. Μιλάει για τον πρώην του προφανώς. Πέρασε 1,5 χρόνο και μου στέλνει μήνυμα να δει τι κάνω. Το hovering του ναρκισιστού, ε. Όσα είχα θάψει, ό,τι σκότωσα και θρύνησα, ζωντάνεψα. Μιλάμε χαλαρά κάποιο διάστημα, κάνοντα και σεξτινγκ. Γι' αυτό λέμε δεν πάμε πίσω στον άρχισο και κόβουμε σχέσει με πρώην. Κάποια στιγμή μιλάμε και για το τι είχε γίνει τότε. Αυτός είπε ότι ήταν καλά με τη συνείδησή του ότι ήταν ξεκάθαρος με όλα, ότι με αγάπησε και καλά περάσαμε, αλλά τα έχει όλα αφήσει πίσω του. Α, αυτό κάνουν. Σε αφήνουν να α, ξεσπάσεις πάνω σου, σε αφήνουν να πονέσεις και όταν κρυώσει λίγο η πληγή, έρχονται πίσω σαν να μην συνέβη και τίποτα και χωρίς να πάρουν και καμία ευθύνη. Χούβερινγκ των αρχισιστών λέμε. Χάνω τον έλεγχο μου πάλι και μέσα μου πονάω όσα δεν ζούμε μαζί και που δεν είμαστε μαζί και ένα πρωί ξυπνώ με τη σκέψη του, με τη σκέψη του να θέλω να πεθάνω έντονη. Έκανα και πριν τέτοιες σκέψεις, ποτέ πριν δεν το επιχείρησα. Του στέλνω ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα και πάω στην τουαλέτα να κατεβάσω ό,τι είχα πια είχα. Με πιάνει την κουβέντα και καλεί την αστυνομία και έρχεται στο σπίτι μου. Με πρόλαβαν ακριβώ πριν. Με ένταλμα πάω στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, μένω μέσα δύο μέρε. Με παρακολουθεί ψυχίατρο και ψυχολόγο. Ο ψυχίατρο μου είπε ότι δεν ήμουν ψυχιατρικό περιστατικό. Είχα απλώ μια δύσκολη ζωή και πολλέ απογοητεύσει. Με την ψυχολόγο στην οποία ο πω είμαι σήμερα, συγχαρητήρια είστε ψυχολόγο, ένιωσα άνετα και ενώ δεν αναλάμβανε πλέον να κάνει ψυχοθεραπεία, με ανέλαβε. Η ψυχοθεραπεία κράτησε ένα εξάμεινο περίπου μια φορά την εβδομάδα. Μαζί ανακαλύψαμε πράγματα και τραύματα από την παιδική μου ηλικία που με σώκαρα. Αν θέλεις μπορώ να αναφερθώ εκτενέστερα σε άλλο mail. Από τότε συνάντησα πολλές δυσκολίες, τόσο συναισθηματικές όσο και πρακτικές όσον αφορά την πορεία μου σαν άνθρωπο και σαν νέο απόφυτο. Προσπαθώ να μην πανικοβάλλομαι και να κάνω πιο όριμε και σταθερέ κινήσει. Και το σημαντικότερο, αρχίζω να αγαπάω τον εαυτό μου. Ευχαριστούμε όσα κάνεις για όσα κάνει για εμά. Η βοήθεια σου είναι ανεκτήμητη και όπω έχω πει σε δικού μου ανθρώπου που μοιράζομαι τα βίντεο σου μαζί του, είσαι αγαπημένη μου Κύπρια. Μάνα μου το βάζει και αυτό με κεφαλαίο και έντονα γράμματα. Με κεφαλαία και έντονα γράμματα. Ελπίζω να μην σε κούρασα Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σου και φυσικά να σε γνωρίσω από κοντά Και μου γράφει για μια παρουσίαση βιβλίου που είχα τότε τον Ιανουάριο του 20 Και λέει θα προσπαθήσω να είμαι εκεί και ελπίζω να καταφέρω να σου μιλήσω Τα φιλιά μου καλό βράδυ Και μάλιστα έρχεται ο άνθρωπος αυτός Ένας γίγαντας Πολύ ψηλός και πολύ σωματόδης ένα χαμογελαστό γίγαντα. Θυμάμαι ακόμη την αγκαλιά που με πήρε, Πόσο σφιχτή ήταν και πόσο αγαπητική και τα μάτια του τα οποία με κοιτούσαν με πολύ αγάπη. Σε θυμάμαι και θυμάμαι πόση αγάπη πήρα από εκείνη την αγκαλιά. Και θυμάσαι σου είπα, Χαίρομαι για σένα, είσαι εξαιρετικό και δεν υπάρχουν πολλά α, νεαρά αγόρια Κύπροι σαν εσένα οι οποίοι κατάφεραν με πολύ προσωπική δουλειά να δαμάσουν τους δαιμονές τους και μπήκαν στο δρόμο το πνευματικό. Αυτά ήταν εκείνα που μου έγραψε ο φίλος πριν 3,5 χρόνια. Και πάμε τώρα στο update. 3,5 χρόνια μετά. Καλημέρα Θέκλα μου. Καλημέρα αγάπη. Τι να πρωτοπώ για τα όσα έγινα μέσα στα 3,5 χρόνια που ακολούθησαν το παραπάνω mail. Πήγα στο εξωτερικό, πανδημία, επέστρεψα στην Ελλάδα, ξαναπήγα στο εξωτερικό, ξανά στην Ελλάδα. Έτρεχα να προλάβω κάτι το οποίο δεν θα γινόταν ποτέ. Έτρεχα να ξεφύγω από τον εαυτό μου, αλλά με κουβαλούσα μαζί μου. Τι ωραίοι στίχοι οι οποίοι μου θυμίζουν οπωσδήποτε την πόλη του Καβάφη. Έτρεχα να προλάβω κάτι το οποίο δεν θα γινόταν ποτέ, έτρεχα να ξεφύγω από τον εαυτό μου, αλλά με κουβαλούσα μαζί μου. Μόνο όταν αποφάσισα να με αντιμετωπίσω, να με συγχωρέσω και να με βοηθήσω ουσιαστικά, τότε ήταν που μέσα από την ψυχοθεραπεία, που συνολικά κράτησε τέσσερα χρόνια, και την ψυχοεκπαίδευση μέσα από τα βίντεο σου θέκλα μου, απέκτησα το πολυτιμότερο αγαθό, ηρεμία. Δεν μπορείτε να το δείτε εύκολα του Ρεμί, γιατί τώρα το γράφει με κεφαλαία, αλλά χωρί bold. Δεν έχει ανάγκη να γράψει bold πλέον, να γράψει έντονα γράμματα. Είναι σίγουρο για αυτά που λέει. Γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου, με κατάλαβα, εξήγησα συμπεριφορέ δικέ μου και των άλλων, έμαθα να ακούω και να παρατηρώ. Αγάπη μου, είμαστε περήφανοι για σένα. Έμαθα να με αγαπώ έστω λίγο περισσότερο από πριν. Με προστατεύω, δεν αφήνω τίποτα και κανένα να μου στερήσει αυτά που με κόπο και δάκρυα απέχτησα μαζί σου. Αυτό είναι το αίσθημα ότι δεν αφήνουμε κανένα να μας κάνει ζημιά και να μας στερήσει αυτά που με κόπο και δάκρυα αποκτήσαμε. Δεν επιτρέπω ούτε στον εαυτό μου να διαταράξει την ηρεμία που με τόσο κόπο απέκτησα. Τι φοβερό μήνυμα αυτό. Δεν επιτρέπονται στον εαυτό μου να διαταράξει την ηρεμία που με τόσο το κόπο απέκτησα. Όταν δεν είσαι ήρεμος, δεν έχεις και δεν μπορείς να απολαύσει τίποτα. Δεν είσαι υγιής, αρρωσταίνεις και σιγά σιγά μαραίνεσαι. Νιώθω ήρεμος και μου επιτρέπω να νιώθω υπερήφανο για τα όσα πέτυχα με κόπο. Είμαστε κι εμείς περήφανοι για σένα. Η σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου ο λόγος που είμαι ακόμα ζωντανός, η ψυχοθεραπεία. Πλέον, συγκατοικώ με έναν, άνθρωπο εξίσου ταλαιπωρημένο με μένα, τον οποίο αγαπώ και νοιάζομαι. Έμαθα να αγαπώ και να το δείχνω όταν έμαθα ότι αξίζω να αγαπηθώ και εγώ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο και έχει βρει ένα σύντροφο ο οποίο λέει είναι ένα άνθρωπο εξίσου ταλαιπωρημένο, τον οποίο αγαπά και νοιάζεται. Και λέει έμαθε να αγαπά και να το δείχνει, όταν έμαθε ότι αξίζει να αγαπηθεί και ο ίδιο. Ο πρώτο άνθρωπο που αγάπησα ήταν ο εαυτό μου. Έπιασα το κακοποιημένο παιδί που ήμουν από το χέρι και το καθοδηγώ κάθε μέρα, το ακούω, το παρατηρώ και προσπαθώ να το κάνω να αποβάλει το θυμό που έχει μέσα του. Αυτό δυστυχώ δεν το έχω καταφέρει ακόμα 100%. Ίσως να μην τα καταφέρω και ποτέ. Είσαι πολύ νέο ακόμη. Είσαι πάρα πολύ νέο. Είσαι πολύ νέο ακόμη. Θα τα καταφέρει. Πίστεψε με, θα τα καταφέρει. Συνέχισε τον καλό αγώνα και θα τα καταφέρει. <coughs> Αποδέχομαι την αδυναμία μου αυτή, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένο να αφήσω το θυμό αυτό να με καταβάλει ξανά, ούτε να με δηλητηριάσει. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος και ίσως να είμαι ακόμα στην αρχή, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν έχει τόση σημασία. Ξεκίνησα να εργάζομαι στον τομέα που σπούδασα. Μπράβο, αγαπη. Και τα πάω πολύ καλά. Πίστεψα ξανά στον εαυτό μου και αφού θεραπεύτηκα σε κάποιο σημαντικό βαθμό, πλέον μπορώ να θεραπεύσω κι εγώ. Είναι το επάγγελμα του ιατρικής φύσεως, γι' αυτό το λέει. Όταν σταμάτησα να κυνηγάω το ανέφικτο, Τότε ήταν που γνώρισα έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια ουσιαστική σχέση αγάπης και αυτοβελτίωσης. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά ρε φίλε. Όταν σταμάτησα να κυνηγάω το ανέφικτο, τότε ήταν που γνώρισα έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια ουσιαστική σχέση αγάπης και αυτοβελτίωσης. Και μου έρχονται τώρα στο μυαλό κάτι μηνύματα που ανταλλάξαμε πριν κάνα χρόνο, που σου λέγα σταμάτα με αυτόν τον πρώην, αυτόν τον πρώην, αυτόν τον πρώην. Αυτόν τον πρώην" που ήταν ιστορία με την απόπειρα, κάλεσε την αστυνομία, με αυτόν τον πρώην που σου πήρε τα μυαλά και σου είπε να κάνετε σχέση αγάπης και μετά να φύγει στο εξωτερικό και μετά ήταν άλλος και άλλος. Μπράβο που άκουσες. Μπράβο. Και φυσικά δεν είναι εμένα που άκουσες. Άκουσες τον εαυτό σου, άκουσες την ψυχή σου και σίγουρα και την ψυχοθεραπεία σου. Όταν σταμάτησα να κυνηγάω το ανέφικτο, Τότε ήταν που γνώρισα έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια ουσιαστική σχέση αγάπη και αυτοβελτίωση. Ακούστε, υπάρχουν σχέσει ανάμεσα στου ανθρώπου αγαπητικές και σε τερόφιλα ζευγαρία και σε ομόφιλα ζευγαρία. Υπάρχουν. Μην χάνετε την ελπίδα σα. Απέκτησα κι εγώ το δικό μου λάκι. Είναι τέλειο να τον και ο δικό μου στέλνει φωτογραφία. που κάθε μέρα τον αγαπάω κι αυτόν όλο και περισσότερο. Αλλά το σημαντικότερο. Είναι ότι κάθε μέρα κοιμάμαι και ξυπνάω ήρεμος Αγάπη μου. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που είσαι δίπλα μου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Με ουσιαστική αγάπη γράφει και το όνομά του. Είπαμε: κρατάμε κρατάμε το μυστήριο. Δεν λέμε ποιο είναι. Πόσο χαρούμενοι με κάνει. Χαρού... Πόσο χαρούμενοι με κάνετε. Πόσο χαρούμενου μα κάνετε Στέλνοντας μα τέτοιε θετικέ ανατροφοδοτήσει. Στέλνοντα μα τέτοιε ουσιαστικέ μαρτυρίε, οι οποίε αποδεικνύουν ότι η ουσιαστική αλλαγή έρχεται όταν σταματήσει να κλαίγεσαι και όταν αναλάβει επιτέλου τον εαυτό σου. Πιάσει τον εαυτό σου από το χέρι, τον πάρει να κάνει ψυχοθεραπεία, τον πάρει να κάνει ψυχοεκπαίδευση και γίνει ο γονιό του τραυματισμένου παιδιού που έχει μέσα σου. Αγάπη μου, δεν είχε καλού γονεί. Join the club. <laughs> ε, Καλώ στη λέσχη μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαμε καλού γονεί. Δεν είχαμε γονεί Φυσικά ο καθένα με το δικό του τρόπο. Έχει πάρα πολλέ παραλλαγέ κακοποιητικών γονέων. Και η δική σου ήταν αρκετά. Αρκετά. Εγώ τώρα έχω τσαντιστεί πολύ με τη μάνα σου. Γιατί. δεν θεράπευσε το θέμα της με τη συνεξάρτηση ή ήταν για αυτή κρυφή ναρκισίστρια, βάλω την ναρκισίστρια. Οπότε εσύ μεγάλωσες νιώθοντας συμπόνια για τη μάνα σου που την κακοποιούσε ο πατέρα σου, αλλά είδε όταν η μάνα σου χώρισε τον πατέρα σου, πήγε και βρήκε έναν άλλο να την κακοποιεί και μάλιστα τον έβαλε και πάνω από τα παιδιά τη. Θα σου πω κάτι έτσι τώρα και να το ακούσετε και οι υπόλοιποι που έχετε παρόμοιου προβληματισμού σε σχέση με τη συνεξάρτηση και τον αρχισισμό Θα πω κάτι το οποίο το είπαμε έτσι πολύ καθαρά στο δεύτερο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι που κάναμε το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023 για όσου βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή τέθηκε ξανά και ξανά το ερώτημα αν μπορεί κάποιος να είναι και συνεξαρτώμενος και να Και εξήγησα και είπα όχι. Και το εξηγώ και σε αυτό το βίντεο. Όχι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνεξαρτώμενος έχει βασικό χαρακτηριστικό την εξαιρετικά υψηλή συναισθηματική ενσυναίσθηση. Δηλαδή οι άνθρωποι με συνεξάρτηση ή συνεξαρτόμενοι στενοχωριόμαστε πάρα πολύ όταν στενοχωριούνται άλλοι άνθρωποι. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεξαρτόμενος, πονάει τα παιδιά του, τα το οποία ταλαιπωρούνται εξαιτία της συνεξάρτησής του, τα συμπονάει και όσο και αν τραβάει ο οργανισμός του να παναμπλέξει με έναν άρχισο μετά που θα χωρίσει δεν φέρνει δεύτερο άρχισο μέσα στο σπίτι. Εξή και σου μιλάει μια γκάντα συνεξαρτόμενη αυτή τη στιγμή. Γκράντε είναι εξαρτώμενοι, όχι μαλακίε. Ο συνεξαρτώμενο, ξαναλέω, έχει υπερβολική ενσυναίσθηση και όταν έχει παιδιά, ο εξαρτώμένο. στενοχωριέται να στενοχωρεί τα παιδιά του και βάζει την προσωπική του ευχαρίστηση ή το προσωπικό του πάθο ή την προσωπική του ψυχοπαθολογική έλξη πιο κάτω και τα παιδιά του πιο πάνω. Άκου τώρα, κατάφερε ένα από τα τόσα πολλά παιδιά της να πάει να σπουδάσει, είδε και έπαθε να χωρίσει τον άχρηστο και πήγε να βρει έναν κόμμα ο οποίος της είπε και της έμαθε ότι δεν χρειάζεται να στέλνει λεφτά στους φοιτητέ, και χαρά στα λεφτά που σου στέλνετε δηλαδή, τα 300 ευρώ το μήνα, γιατί οι περισσότεροι γονεί στέλνουν στου φοιτητέ του, οι Κύπροι γονεί που ξέρω εγώ, στέλνουν στου φοιτητέ μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή στέλνουν τουλάχιστον 600-700 ευρώ το μήνα, αναλόγω σε ποια πόλη σπουδάζει ένα παιδί, υπό τι ύψο έχουν τα ενίκια, αν μένει σε ή όχι. Μπορεί να στείλουν και 1000 ευρώ, μπορεί να και 1500 ευρώ, εξαρτάται. Δεν λέω ότι η μάνα σου έπρεπε να στείλει περισσότερα από όσα έβγαζε σε σένα, αλλά τα 400 ευρώ που σου έστελνε ήταν ένα μικρό ποσό το οποίο είναι το 1 τρίτο του βασικού μισθού. Εντάξει. Και να σου πει δεν δουλεύω και γι' αυτό δεν μπορώ να σου στείλω, το καταλαβαίνω. Να σου πει όμω μου έχει πει ογκώμενο ότι τα άλλα παιδιά δουλεύουν και σπουδάζουν εν ναι, έτη 2020-2017, πότε ήταν 16, δεν στέκεται. Ε, εντάξει. Χωρί να σημαίνει ότι αν κάποιο έρχεται από μια οικογένεια στην οποία δεν υπάρχουν πόροι ή για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει χρήματα για να σπουδάσει, είναι κακό να δουλεύει και να σπουδάζει. Εννοείται ότι το επικροτώ οποιοδήποτε άνθρωπο να παίρνει τη ζωή του στα χέρια του να δουλεύει και να σπουδάζει. Δεν λέω ότι πρέπει όλα τα παιδιά να κάθονται να περιμένουν να το δώσουν οι γονεί του. Δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία ενώ ξεκίνησε να κάνει το χρέος της ως μητέρα, γιατί είναι ένα από τα χρέη που έχουμε όταν κάνουμε παιδιά, να φροντίσουμε και για τις ηλικέ τους ανάγκες και για τις πνευματικές τους ανάγκες. Δηλαδή γιατί οι γονείς σου έκαναν τόσα πολλά παιδιά ενώ δεν προνόησαν ότι κάνουμε αυτά τα παιδιά σε μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων πάνε να σπουδάσουν και οι σπουδέ σημαίνουν κάποια έξοδο οπότε το σκέφτομαι από πριν και κάνω τόσα παιδιά όσα μπορώ να σπουδάσω. Όχι έχω κάνει ένα σωρό παιδιά και ένα από τα παιδιά μου βρήκε το θάρρος να επιμένει Επέμενε, πήγε στο στρατό και ξανά δώσες για να πα να σπουδάσει. Ο άλλο, σε, σε, σε σνόμπαρε ο πατέρα σου, ο άλλο χαρακτήριστο. Και ήρθε η άλλη να σου πει: Θα σε στηρίξω. Και μετά βρήκε εγκόμενο και τη είπε: Ο γκόμενος, άφησε το παιδί σου. Το ανήλικο. Και αυτή κάθισε και άκουσε τον εγκόμενο. Λοιπόν, σκεφτεί, είναι Δες το βίντεο δυο να άρχισε μαζί Και αν έχουν και παιδιά Δες το Όχι τα έχω πάρει <χει> Ξαναλέω Δεν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να ξοδεύουμε Τα ίδια χρήματα, δεν έχουμε όλοι τα ίδια έσοδα Δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια οικονομική κατάσταση Αλλά το να μπορεί αρχικά Να δίνεις ένα μικρό ποσό στο παιδί σου Για να μπορέσει το παιδί σου να σπουδάζει Και μετά να το κόψει επειδή σου Είναι άθλιο γιατί εσύ πήγε νιώθοντα ότι έχει μάνα, πήγε να σπουδάσει νιώθοντα ότι έχει αυτή τη μικρή στήριξη για την οποία νιώθε ευγνώμων και τα κατάφερνε, φαντάζομαι, μετρογιστή και με τι έπαιρνε υποτροφίε επίδοση κλπ. Κλ. Και τα κατάφερνε. Και όταν ήρθε και σε άφησε ξεκρέμαστο, τότε άρχισαν και οι καταθύνσει και όλα αυτά. Φυσικά για τι καταθύνσει θέλω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι συνήθως ένα από τα πιο βασικά αίτια για να πάθει ένας νεαρός άνθρωπος κατάθλιψη και σίγουρα εσύ είχες μεγάλο ανθολόγιο τραυμάτων τα οποία να συντελέσουν ώστε να δημιουργηθεί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν σου κάνω διάγνωση, υποθέτω πως έχεις γιατί μιλάς και για ηρεμία και το αντίθετο της ηρεμίας είναι η συναισθηματική απορρίθμιση που επέρχεται όταν ενεργοποιούνται τα τραύματα μας στη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικούς στρες. Παρακολουθήστε το τέταρτο επεισόδιο του podcast όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει για να καταλάβετε τι σημαίνει ο όρος σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Και έχουμε και διάφορα άλλα βίντεο. Αν βάλετε το hashtag σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες και το όνομά μου στο YouTube σας βγάζει όσα βίντεο έχω ανεβάσει που έχουν σχέση με τη σύνθετη διαταραχή με το στρες. Λοιπόν, ένα λόγο ο οποίο έπαθε κατάθλιψη ήταν και όλα τα τραύματα τη παιδική σου ηλικία, αλλά επίση και το γεγονό ότι όσο ένα παιδί βρίσκεται στην εφηβεία, σε ένα αναπτυξιακό στάδιο πιο έντονο, μέχρι τα 21-22 χρόνια, που είναι πολύ πιο ψηλή αυξητική ορμόνη, η αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο, το οποίο μα καρεύει τα συμπτώματα τη καταθλίψη. Και όταν αρχίσει να πέφτει η αυξητική ορμόνη, πέφτει μετά τα 21-22 χρόνια, πέφτει ε, η παραγωγή τη και τη βρίσκουμε με πιο σπάνια στο αίμα, τότε ε, βγαίνει στην επιφάνεια η κατάθλιψη η οποία υπήρχε από πριν. Φυσικά εδώ να πούμε ότι ακόμη και οι ενήλικες έχουμε μικρές ποσότητες αυξητικής ορμόνης στο αίμα μας οι οποίες εκχύνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου μια με δύο φορές τη βδομάδα. Αλλά δεν μιλάμε καμία σχέση με το μπουστάρισμα της αυξητικής ορμόνης που δίνει στα παιδιά και στους νεαρούς εφήβους, τους προεφήβους και τους νεαρούς εφήβους η αυξητική ορμόνη. Καλά έκανες και έκανες ψυχοθεραπεία, καλά έκανες και πήρες αντικαταθλιπτική θεραπεία. Το να κάνουμε απόπειρα δεν είναι λύση, το να τερματίσουμε τη ζωή μας δεν είναι λύση. Φαίνεται όμω πω εσύ το έκανε ω κραυγή για βοήθεια. Λυπάμαι που έφτασε σε εκείνο το σημείο. Έχει δίκιο ο ψυχίατρο που σε είδε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο που σου είπε ότι δεν είσαι ψυχιατρικό περιστατικό. Όταν λέμε ψυχιατρικό περιστατικό, εννοούμε κάποιον ο οποίο να έχει μια πολύ σοβαρή διάγνωση, όπω διπολική διαταραχή, όπω σχιζοφρένεια κλπ. Μια ψυχωτική διάγνωση, δηλαδή. Μια διάγνωση που να έχει σχέση με ψυχώσει. Αυτό εννοούσε δεν είσαι ψυχιατρικό περιστατικό. Όμως εδώ θέλω να τονίσω ότι αν κάποιος έχει τέτοιου είδους σκέψεις να τηλεφωνήσει άμεσα στη γραμμή 1018 η οποία είναι γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία η οποία λειτουργεί με υποστήριξη και υποπτία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε 24 ώρες βάση 7 ημέρες την εβδομάδα και δέχεται κλήσεις από όλη την Ελλάδα με αστική χρέωση. Άρα 1018 είναι η γραμμή για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, είναι στην ιστοσελίδα suicidepavlahelp.gr ε, και στην Κύπρο, εάν κάποιος βρίσκεται και έχει τέτοιες σκέψεις, η αντίστοιχη γραμμή είναι η γραμμή 1410. Εάν έχετε σκέψει να προκαλέσετε κακό στον εαυτό σα ή σε άλλου, για την Κύπρο λειτουργεί η γραμμή ψυχολογική υποστήριξη 1410 του Οργανισμού Νεολαία Κύπρου, η οποία όμω δεν είναι 24 ώρε το 24ωρο, είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10 το πρωί με 11 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 3 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Άρα 1810. Είναι η γραμμή άμεσης στήριξης για την αυτοκτονία στην Ελλάδα, για αυτοκτονικές σκέψεις στην Ελλάδα και 1410 η αντίστοιχη γραμμή στην Κύπρο. Εάν βρίσκεστε στην Κύπρο που δεν είναι η γραμμή 24 ώρες το 24 ώρο και θέλετε να, να πάρετε βοήθεια μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 1440 που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια η οποία είναι, είναι επίσης 24 ώρες και να ζητήσετε οδηγίες για το πώς να το χειριστείτε. Ή you can check yourself. Ε, μπορείτε να βάλετε τον εαυτό σας ε, στη διαδικασία του να, να πάτε στις πρώτες βοήθειες ενός νοσοκομείου και να ζητήσετε βοήθεια. Ε, γιατί και στι πρώτε βοήθειε των, των δημόσιων νοσοκομείων στην Κύπρο μπορούν να ζητήσουν τον ψυχίατρο ο βρίσκεται εν αναμονή, τον call ψυχίατρο για να σα δει. Η γραμμή βοήθεια 1440 είναι 24 ώρε τη μέρα, 365 μέρε το χρόνο. Στη γραμμή 1440 μπορείτε να λάβετε συμβουλευτική στήριξη για θέματα οικογενειακή βία που αφορούν εσά ή άλλα άτομα, πληροφόρηση για άλλε υπηρεσίε σχετικέ με το θέμα τη ενδοοικογενειακή βία. Ενημέρωση για τα βασικά δικαιώματα και τις επιλογές των ατόμων με στόχο την καλύτερη διευθέτηση στο θέμα που τους απασχολεί. Άρα, εάν α, το 1410 δεν απαντά γιατί είναι εκτός των ορών λειτουργία, πάρτε το 1440 και σε αυτό πείτε τις ανησυχίες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε για το μοίρασμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις την αγάπη μας. Έχεις το θαυμασμό μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα και στα δικά μας και στα δικά μας να φτάσουμε στην ηρεμία να φτάσουμε στην αυτοαγάπη και να εξελιχθούμε τόσο πολύ και στο φίλο εύχομαι να συνεχίζει και σε όλους μας